Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Μεσάνυχτα που παρουσιάζει η Ελεονόρα Μελέτη εδώ στον Αλφα. Το ωραιότερο το έχει πει η αδερφή μου, λέει, σε ένα αυτό. Έλεγε κάποιος ότι, παιδιά, δεν υπάρχει. Η απόδειξη ότι ο Μητσοτάκης είναι καντέμης είναι ότι είναι 80 χρονών και ζει η πεθερά του. Μου εξηγείτε. Το οποίο ήταν αλήθεια. Καταπληκτικό. Δεν ξέρω πού έχει προκύψει. Εγώ έλεγα πάντοτε ότι μακάρι για τους ανθρώπους τους ίδιους να έχουν την καντεμιά του Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκης πέθανε. 99 χρονών, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που τον αγαπούσανε. Μακάρι δηλαδή να καταλήξουμε όλοι να έχουμε τη δική του καντεμιά. Αλλά κατά τα λοιπά κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Ο Κώστας θα πάρει τηλέφωνο, θα πει βεβαίως την καντεμιά. Με την καντεμιά τη δική μας δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνω εκδήλωση στην οποία θα βρέχει. Αυτά. Αλλά κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Αυτό που είχε ξεκινήσει ο Τζίμις Πανούσης, λέγοντας ότι ο αδελφός σας ουσιαστικά είναι ο καρπός του ρωτά σας από ένα σύντομο ειδήλο με τον Τέρι Χρυσό, το κατατάσσετε σε αστειότητα ή σε κακία? Το κατατάσσω σε χυδαιότητα. Είναι απολύτως χυδαίο. Και το κακό της υποθέσεως είναι ότι εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω. Καλά. Δεν την πάω να αποδείξω, αλλά λέω. Δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι γελίο. Τι να σας πω τώρα. Κάποια στιγμή εγώ δεν του είχα δώσει και καμία σημασία και μετά άρχισα να μου λένε ότι μα κυκλοφορεί, λέει, στο διαδίκτυο κτλ. Εμείς στην αρχή δεν δώσαμε ποτέ σημασία στο θέμα. Αλλά το θεωρώ γελίο, δηλαδή, το ξεφτύλα.